Λοιπόν, στην άλλη μας γραμμή ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Καλημέρα σας, κύριε πρέσβη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας θέλουμε σήμερα κοντά μας, διότι πολλά γεγονότα. Έχουμε ήδη αλλαγή σκητάλης στο Λευκό Οίκο, τα πρώτα δείγματα γραφής της ηγεσίας Biden, αλλά και τις διερευνητικές επαφές που ενδιαφέρουν, που καίνε την Ελλάδα, την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Τι απολογισμό κάνετε από τα πρώτα δείγματα γραφής, τα διατάγματα που έφερε, τις πολιτικές που ακύρωσε του προκατόχου του, του κυρίου Τραμπ, ο κύριος Μπάιντεν? Ανεπιφυλάκτως θα σας απαντούσα, κυρία Κοραή, ότι τα συμπεράσματά μου από τις πρώτες αυτές ενέργειες του νέου Αμερικανού Προέδρου είναι ασαφώς θετικά. Καταρχάς, πιστεύω ότι το γεγονός της απομάκρυνσης κατόπιν του εκλογικού αποτελέσματος του κυρίου Τραμπ αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το διεθνές σύστημα αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι γνωστή, εν πάση περιπτώσει, η στάση απροθυμίας στη συνεργασία του με τις ευρωπαϊκές χώρες του κυρίου Τραμπ, όπως επίσης είναι γνωστά και τα πολλαπλά και εντόνως σχολιαστικά δείγματα της αυταρχικής και προβληματικής του προσωπικότητας, και επομένως δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτά. Η απομάκρυνση, η αποχώρησή του ήταν θετική. Η έλευση του κυρίου Μπάιντεν επίσης είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Ο κύριος Μπάιντεν, όπως και η μέχρι της εκλογής του πολιτεία του αλλά και η μετά την εκλογή του πράξη του, αποδεικνύουν είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός και οπωσδήποτε θα αλλάξει το ύφος και το ύψος της αμερικανικής πολιτικής και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό τομέα, ο οποίος μας ενδιαφέρει περισσότερο. Σε ό,τι αφορά, κύριε πρέσβη, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία, γιατί άλλο ως αντιπρόεδρος, αυτά που έλεγε ο κύριος Biden, που θα μπορούσε να είναι πιο χαλαρός, είχε χαρακτηρίσει αυτοκράτορα τον Ερντογάν, είχε δηλώσει ακόμη σε συνέντευξη τώρα πρόσφατα πριν ένα χρόνο ότι θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την αντιπολίτευση για να τον ρίξουν τον Ερντογάν μέσω των εκλογών. Όμως τώρα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και ενδιαφέρεται για τον ΝΑΤΟ. Μήπως τελικά η S-400 που είναι η αχίλλειος πτέρνα δεν είναι μόνο αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας, αλλά είναι και διαπραγματευτικό χαρτί της, γιατί δεν θέλουν τη Ρωσία στα πόδια τους, είπα, του Μπάιντεν? Ωραία. Έχετε θέσει δύο-τρία θέματα. Απαντώ στο πρώτο. Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα η εκλογή του κυρίου Μπάιντεν? Βεβαίως. Δεν μπορούμε επακριβώς να προβλέψουμε. Μπορούμε όμως, αφού ακόμα δεν έχει ανοίξει όλα του τα χαρτιά και όλα τα ντοσιέ σχετικά με την στάση του απέναντι στα θέματα που μας αφορούν και κυρίως απέναντι στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Έχουμε όμως βάσιμους λόγους να ελπίζουμε ότι η προσέγγιση του θα είναι οπωσδήποτε καλύτερη από αυτή που ήταν επί των ημερών του προκατόχου του. Και εν πάση περιπτώσει και το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει, αυτό μπορεί κανείς με ασφάλεια νομίζω να το προβλέψει, αυτή η σκανδαλώδης προσωπική σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, είναι ήδη κάτι θετικό, και η σχέση αυτή έδινε στον Ερντογάν ένα αίσθημα ασυδοσίας και μεγαλύτερου και περισσότερου υπερφύαλης τάσης στη συμπεριφορά του απέναντι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, αλλά έχουμε μία πρώτη ένδειξη. Ο επιλεγής για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μπλίνκεν, στη Γερουσία, στην κατάσταση του στη Γερουσία, αναφερόμενος στη Τουρκία και στην εκ μέρους της απόκτησης των πυράβλων S-400, υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός. Αυτό είναι ένα δείγμα μιας άλλης συμπεριφοράς της αμερικανικής, μια ένδειξη. Ναι, άφησε ανοιχτό και για επιπλέον κυρώσεις. και άφησε ανοιχτό για επιπλέον κυρώσεις. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι είναι μια ενθαρρυντική και θετική. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω... Τώρα, η Τουρκία... Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Τι θα κάνει η Τουρκία με τους S-400 και αν θα τους χρησιμοποιήσει σαν ένα μέσο εκβιασμού ή ελιγμού. Κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Βέβαια. Ναι, είμαι βέβαιος ότι θα τους χρησιμοποιήσει και ως μέσο διαπραγματευτικής μεθόδευσης. Η Τουρκία σε όλα τα θέματα έχει παράδοση να διαπραγματεύεται ζητώντας ανταλλάγματα. Εξάλλου έχει διακριθεί σε αυτό το ακροβατικό άθλημα πολιτικής ταλάντωσης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Αυτό νομίζω θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά όσο πιο αποφασιστική είναι η αντίδραση του λεγόμενου δυτικού κόσμου σε αυτού του είδους τις πονηρές μετοδεύσεις, τόσο στενότερα γίνονται τα περιθώρια αποτελεσματικότητας των τουρκικών εγγυμών. Μάλιστα. Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που αφορά την Ευρώπη και αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ονείρου. Είναι βέβαιο ότι τα τελευταία 4 χρόνια η Ευρώπη πέρασε τα πιο δύσκολα χρόνια της μαζί με τα χρόνια της κρίσης. Απειλήθηκε η συνοχή της, έγινε το Brexit, έχασε ένα βασικό σύμμαχο που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο κύριος Τραμπ ήθελε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γλιτώσαμε από όλα αυτά. Παραδόξως και ευτυχώς. Περιμέναμε ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα και με τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν σε ένα παρελθόν. Θεωρείτε ότι η προεδρία Biden θα βοηθήσει και την Ευρώπη να ολοκληρώσει αυτό που λέμε ευρωπαϊκό όραμα, δηλαδή να γίνουν ταχύτερα βήματα πια προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση συνολικά? Νομίζω ότι θα είναι πολύ μικρότερη η αντίδραση της Αμερικής στις προσπάθειες που με βραδύ ρυθμό συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμβάθυνση της ενοποίησης. Γενικώς η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει μία στάση, μία υποκριτόμενη, μία λανθάνουσα στάση ανταγωνισμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως υπερδύναμης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την εντύπωση ότι κατά βάθος δεν επιθυμούν την αυτονόμηση της Ευρώπης και την στερέωση και ενίσχυση των εσωτερικών της δεσμών σε σημείο ώστε αυτή να καταστεί ρυθμιστικός παράγων, αποφασιστικός ρυθμιστικός παράγων των διεθνών εξελίξεων. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι η πολιτική Biden, τουλάχιστον εάν την κρίνω με βάση και της πολιτικής Ομπάμα, γιατί εμφανίζεται ως συνεχιστής αυτού του πνεύματος πολιτικής, θα σας έλεγα ότι διάχειται ασφαλώς ευμενέστερα σε μια συνεργασία με την Ευρώπη. Και στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής νομίζω ότι θα υπάρξουν περιθώρια πολύ περισσότερο άνετων κινήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ursula von der Leyen δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν, αλλά που είναι ακριβώς στη λογική που μας έχετε αναπτύξει. Αλλά θα ήθελα, κύριε πρέσβη, να πάμε στις διερευνητικές. Πού βάζετε τον πύχη? Τη Δευτέρα, μία μέρα θα κρατήσουν οι συνομιλίες, δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις, στην Κωνσταντινούπολη, μόνο μία μέρα. Πού βάζετε τον πύχη, τι περιμένετε? Να σας πω, τον πύχη τον τοποθετώ πολύ χαμηλά, διότι η όλη συμπεριφορά της Τουρκίας μέχρι τώρα και αφότου, και μάλιστα και αφότου ανακοινώθηκε η συνένεσή της για την έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών, είναι μια πολιτική αδιαλλαξίας, θα σας έλεγα, και επαναλαμβανωμένων προκλήσεων. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι προσέρχεται μέσα αυτές τις συζητήσεις, αλλά δεν αλλάζει σε τίποτα τους στόχους και τις επιδιώξεις της εξωτερικής της πολιτικής. Επομένως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι έχει ειλικρινή πρόθεση να συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης. Μάλλον χρησιμοποιεί τις συνομιλίες αυτές επιμένω να τις λέω συζητήσεις για να μην δημιουργήσει. Σωστά, συζητήσεις. Ναι. Μάλλον τις χρησιμοποιεί προσκυνατικά για να δώσει μία αίσθηση μετριοπάθειας και διαλεκτικότητας και απέναντι στη νέα αμερικανική διοίκηση που φοβάται ότι μπορεί να είναι πιο αυστηρή απέναντι της και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την υποστήριξη που έχει από πολλές χώρες που είναι στους κόλπους της Ένωσης εν όψη του Συμβουλίου του Μαρτίου, το οποίο επικρέμαται ο κίνδυνος κάποιων μέτρων εναντίον. Άρα μετά τη Δευτέρα τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, μετά τη Δευτέρα θα περιμένουμε πάλι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό σας λέω, αυτό προβλέπω, αυτό εκτιμώ, αλλά εν τούτη θεωρώ ότι ορθώς η ελληνική πλευρά προσέρχεται στις συζητήσεις αυτές. Έτσι κι αλλιώς, αφού δηλώνουμε ότι θέλουμε να κινούμαστε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης στο πρόβλημα των σχέσεων που έχουμε με την Τουρκία προϋποθέτει κάποιες επαφές και προσεγγίσεις. Ορθώς λοιπόν προσερχόμαστε στις προσεγγίσεις αυτές, αρκεί να μην τρέφουμε την ψευδέστηση και την αυταπάτη ότι αυτό αποτελεί έναν αποφασιστικό ή πιστικό λόγο βελτίωσης των σχέσεών μας. Απέχουμε πολύ από το σημείο αυτό. Ωστόσο όμως επιχειρούμε αυτό που συνιστά δείγμα καλής διάθεσης από την πλευρά μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η καλή διάθεση συνοδεύεται από επαγρύπνηση και εγρήγορση για ό,τι ενδέχεται να ακολουθήσει. Πολύ ωραία. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα για τη συζήτηση. Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.